σίγουρα από πάλι θα πω ανάγκη. Η ώρα πέντε το πρωί, το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιο στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές τους, τα λόγια τα θεατρικά. Μες στην οθόνη του μυαλού χαρτίνα είδωλα νεκρά. Να μ' αγαπάς όσο μπορεί να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Κοιτάζοντάς με στον καθρέφτη βλέπω ένα πρόσωπο γνωστό. Ίσως η ασχήμια του να φύγει μόλις πληθώ και ξυριστώ. Βρώμα η ανάσα απ' τα τσιγάρα, βαραίνει ο νους μου απ' τα πολλά. Στον τοίχο κάποια Μοναλίζα σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Αν και τελειώνει αυτό το γράμμα, η ανάγκη μου δε σταματά. Σαν το πουλί πάνω στο σύρμα, σαν τον αλήτη που γυρνά. Θέλω να έρθεις και να ανάψεις το παραμύθι να μου πεις. Σαν μάνα γη να μ' αγκαλιάσεις, σαν άσπρο φως να ξαναρθείς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, Παρασκευή. Κάθε Δευτέρα να ξέρεις, Γιάννη Γιαννουδάκη, καλώς όρισες. Είναι η ώρα των τηλεοπτικών φιλιών. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο κόκκινο. Κάθε Δευτέρα, λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς αυτή τη στιγμή που θα συναντήσουμε κάθε Παρασκευή τον καλλιτέχνη της εβδομάδας, αφού μας έχει πέρασει από 5 μουσικά κύματα και όχι 40, ευτυχώς. Ήτανε 5 διαφορετικά μουσικά, νομίζω. Κάτι, αυτό δεν είσαι μόνος κάτι σου, σημαίνει. Δεν είσαι μόνος σου, αυτό εδώ το παλικάρι. Καλωσόρισες. Κάνε μας συστάσεις εσύ το συνεργάτη. Είναι ο Κώστας ο Καρναμάκης. Κώστα, καλωσόρισες. Είστε καλά. Εσύ τι έπαθες, λοιπόν. Διάφορα. Ξεβιδώνετε. Και... ο εξοπλισμός του Robocop. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Έχω προσπαθούμε την αίσθηση. Τι. Α, να γυρίσεις εδώ, έτσι να γυρίσεις, σε βλέπουμε. Και ο Κώστας να φαίνεται. Έχω την αίσθηση ότι ξεκίνησες με διαφορετικά από αυτό που εγώ είχα στο μυαλό μου για σένα. Και συστάσεις που είχα για σένα. Πάμε και στην πορεία διαφορετικά.
Μ' αρέσει να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, να πειραματιζόμαστε γενικότερα. Ο Νίκος, ο Γιάννης. Τι κάνεις, Γιάννη. Γεια σου, Νίκο, χαρικά. Και ο Κώστας. Λοιπόν, γεια σου, Κώστα, καλώς ήρθες. Τίποτα, παιδιά, ξεβιδωθεί τελείως. Για πες, τι λέγατε. Ότι είχα την αίσθηση ότι είναι κάτι άλλο, ρε παιδί. Είχε μου, την μουσικά, αίσθηση ότι θα ερχόμουν εδώ και θα παίζανε μπουζούκια κλαμπατσίμπα, αλλά εδώ. Το έχεις κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που τραγουδάω αυτά τα τραγούδια. Παιδιά, είδατε πόσες αποκλειστικότητες αυτή εδώ την εκπομπή, είδατε. Το κάνεις, δηλαδή, γιατί το έκανες αυτό. Γιατί το έκανα. Τι έκανε αυτός σε εμάς. Γενικότερα, όταν κάνω και στις live εμφανίσεις μου, προσπαθώ να έχουμε μια διαφορετικότητα από τα προηγούμενα. Και είχα πάρει μια απόφαση, λοιπόν, ότι μετά από κουβέντες που έλεγε ο κόσμος γενικότερα, να πάω και λίγο στην μπαλάντα, λίγο στο πιο ποιοτικό. Αυτό το εντός εισαγωγικών ποιοτικό. Το έντεχνο. Ναι, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη. Γιατί έχουμε, εντάξει, αυτό ο Σταρόβας έχει πει για το έντεχνο, την απάτη του έντεχνου. Ναι. Είναι με ένα σκοπό όλα. Δεν το έχεις δει. Δεν μου λες, δεν το έχω δει, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είναι γιατί απλά σ' αρέσει να πειραματίσεις ή γιατί αυτή την περίοδο είσαι σε μια φάση έτσι, λίγο πιο ρομαντική, αγαπησιάρικη, με μπαλάντες έτσι. Πάντα είναι η εποχή, είπα, αγαπησιάρικη. Πάντα. Απλά αυτή την εποχή είπα ότι εντάξει, οκ, μπουζούκια, οκ, ζεμπέκικα, οκ, σπάμε πιάτα, μπαίνουμε εκεί, κάνουμε, δείχνουμε. Δεν είχα τραγουδήσει αυτό το είδος τραγουδιού. Ήταν να γίνει και μια συναυλία με την Τζούλη, την Τζόλκα, που θα ήταν πάνω σε αυτά τα τραγούδια. Αυτή με είχε βάλει να δεν θέλω να σε ακούω να τραγουδάς λαϊκά. Θέλω να τραγουδάς έντεχνα, θέλω να τραγουδάς. Τέλος πάντων. Γενικά είσαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να πειραματίζεται. Αυτό ήθελα να πω. Και να ρισκάρω. Νομίζω ότι σου πάει όμως αυτό τώρα που άκουσα εγώ. Έτσι λένε. Για να στο λέει και. Ωραία, θέλεις να μας πεις ακόμα ένα για να μπορούμε κι εμείς να πούμε και να αφήσουμε να κάτσουμε να τα πούμε. Για πάμε. Πάμε να τον ακούσουμε τον Γιάννη. Μου το είπε ένα ειδονή πως η άνοιξη τελειώνει, μα εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα. Και ανθίσανε οι δρόμοι άλλη μια φορά ακόμη και στην αγκαλιά σου μέσα πίστεψα. Άτιμη καρδιά, άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Δίχως να ρωτήσεις, δίνεις τα κλειδιά. Μου το είπε τη γραμμή που έχεις στο χέρι θα σου φέρει ως την πόρτα της μπροστά. Κι αν ποτέ της δεν ανοίξει ο αέρας θα φυσήξει να σου φέρει πίσω ό,τι σου χρωστά. Άτιμη καρδιά, άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα φιλιά. Δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα φιλιά. Τι
Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο, μπράβο. Νομίζω με αυτό το τραγούδι μπορούμε για να δώσουμε... Για έλα εδώ στην παρέα μας. Το κεφάλαιο στρώσω στον καναπέ μας, ήρθε η ώρα της ψυχανάλυσης. Ξέρεις, τώρα τους περνάμε και εμείς από μερικά κύματα τους καλλιτέχνες. Όσοι δεν έχεις αγχωθεί. Όχι, δεν κάνει λίγο ζέστη. Κάνει λίγο ζέστη, αλλά δεν έχω αγχωθεί. Να δροσίσουμε τον καλλιτέχνη, παρακαλώ. Είναι που εμείς είμαστε λίγο. Ναι, εμείς είμαστε λίγο τη ζέστη τώρα, καταλαβαίνεις. Κρυώνουμε. Είμαστε λίγο τέτοια πλάσματα, αλλά θα σε δροσίσουμε. Εμείς που είμαστε λιπαρά διακοσμημένοι, ζεσθενόμαστε λίγο πιο γρήγορα. Αυτό μου άρεσε το λιπαρά διακοσμημένοι. Λοιπόν, τώρα μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Είναι ένα από τα τραγούδια, αυτό που μας είπες τώρα, το οποίο επέλεξες και μέσα στην εβδομάδα να παίξει. Το αγαπημένο κομμάτι. Ο πολλής κόσμος το αγάπησε μέσα από τον Μπρούσκο. Είναι ιδέα δική μου αυτό. Όχι, δεν είναι το τραγούδι του Μπρούσκου. Μπρούσκο. Έχει παίξει όμως πολύ στη σειρά. Έχει παίξει πάρα πολύ. Εγώ γενικότερα η εκτέλεση που σας έδωσα ήταν από το Στέλιο το Βαμβακά που έχει βάλει και τη λίρα μέσα. Έχει δώσει και τη δική μας την αίσθηση. Άλλο χρώμα. Και γενικότερα μου αρέσει, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Και πες μας λίγο για τον Μπρούσκο, γιατί νομίζω ότι έχεις κάποια σχέση. Αν ξεκινήσουμε κατευθείαν από τον Μπρούσκο. Στα βαριά. Εξαίσια, πουλάει. Λοιπόν, πες μας για τον Μπρούσκο, λοιπόν. Ο Γιάννης Γιαννουδάκης στον Μπρούσκο. Και σκάει αυτό και σε βλέπουμε γιατί έχεις και πάρα πολύ κόσμο, έχεις και πάρα πολύ κοινό. Και λέμε, όπ, τι έγινε τώρα. Ο Γιάννης ο Γιαννουδάκης λοιπόν στον Μπρούσκο ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια. 4 χρόνια η σειρά. 5 ο Γιάννης. Πώς γίνεται αυτό. Στο Μπιλότο. Α, δεν υπήρχε πριν ούτε καν Μπρούσκο, ούτε καν. Ναι. Σε ένα casting χορευτών που μας υπόθηκε μαζί με τον φίλο μου τον Μύρονα να πάμε. Πήγαμε, μας επιλέξανε ανάμεσα σε πολύ κόσμο. Mm-hmm. Απλά, μάλλον τους κέρδισε το ότι εμείς μπήκαμε αεράτη, γιατί δεν πηγαίναμε. Εμείς πηγαίναμε για πλάκα στην ουσία, να περάσουμε την ώρα μας. Ξεκινήσαμε, πειράζαμε, εμείς κάναμε, δείχναμε. Ποιοι είστε εσείς, μου είπε κάποιος. Και ποιανού είσαι, μωρέ. Ποιοι είστε εσείς, μου λέει, του λέει αυτοί που θα χορέψουν. Ναι. Αλλά πολύ αεράτα εγώ. Λέω, εσύ ποιος είσαι, θα σου πω σε λίγο. Λέει, παιδιά, μπορείτε να φύγετε εσείς. Ήταν παιδιά από σχολές, από. Ποιος είναι αυτός. Ιταλικά ήταν ο Κούλης ο Νικολάου. Ναι. Ο γνωστός όλοι μας. Και πρωταγωνιστής και. Ναι, μου λέει, εσείς θα χορέψετε, έχετε ρούχα, έχουμε. Ντυθήκαμε, πήγαμε, κάναμε το πρώτο γύρισμα που ήταν ο πρόγαμος του ΣΥΦ. Ναι. Μετά εξαφανίστηκαν. Δεν περίμενα κάτι άλλο εγώ. Ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα. Τι ζήσαμε την εμπειρία, τι ωραία. Ναι, okay, τι ωραία, τι καλά. Χορέψαμε, πιάμε και λίγο κρασί και μια χαρά είμαστε. Την επόμενη χρονιά, λοιπόν, το επόμενο καλοκαίρι, χτύπησε το τηλέφωνό μου με περίεργα νούμερα. Το σήκωσα, παρακαλώ, από την Κύπρο είμαστε. Την Παρασκευή θέλω να έρθετε στην πλατεία της Πλάντζιας. Να χορέψετε για τον Μπρούσκο. Ποιο είναι τον Μπρούσκο, τι είναι τον Μπρούσκο. Δεν ξέρω, λέω τίποτα. Εγώ ήμουν διακοπές στη Σούγια. Τέλος πάντων, και έφυγα από τη Σούγια, κατέβηκα κάτω. Ξεκινήσαμε, κάναμε το χορό της Νύφης το πρώτο γύρισμα, το πρώτο επεισόδιο. Θα έρθεις και αύριο, μου λέει εσύ. Και κάπως έτσι άρχισα και δενόμουν φιλικά με τα παιδιά και τον Ανδρέα τον Γεωργίου, τον Στέφανο τον Μιχαήλ, τον Νεκτάριο Σειρά που είμαστε κουμπάρι. Την Τζούλη, την Τζόλκα που είμαστε. Πώς είστε, γίνατε. Γίνατε. Θα γίνουμε. Α, θα γίνετε. Όποιος πρώτο παντρευτεί, θα τον παντρεύσει όλοι. Ουσιαστικά αναπτύχθηκε όχι απλά μία συνεργασία μέσα από όχι, τη διαδικασία. Αλλά και μια φιλία και μια περισσότερο με κουμπαριά, τα παιδιά είναι φιλία. Πολύ. Περισσότερο με τα παιδιά είναι φιλία. Δηλαδή, με το 80% των παιδιών που τους πρωταγωνιστές είμαστε φίλοι. Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, θα πούμε τα νέα μας. Φίλοι. Δεν μου λες, κράτησε αυτό. Αυτό έχει Μπρούσκο κρατήσει. Κρατάει μέχρι και, και τώρα. Κρατάει, ναι, δηλαδή τώρα μπορεί αύριο το πρωί να χτυπήσει το τηλέφωνό μου, να μου πούνε βγάλαν τα εισιτήρια και έλα Κύπρο να κάτσεις 5 μέρες να κάνουμε γυρίσματα. Μάλιστα, ωραία. Έχω παίξει γύρω στα 22. Είδα η πρώτη σε επαφή με τα τηλεοπτικά είναι αυτή. Και βλέπουμε και σκηνές από τον Μπρούσκο που είσαι και εσύ. Θα ναι, αυτό είναι από τον πρώτο κύκλο. Συνέχεια. Η σχέση σου όμως. Ήμουν και κάποια κιλά ελαφρύτερος τότε. Τώρα που με βλέπω. Κοίτα τώρα, γυρίσματα. Μας περιέγραψε λίγο τα γυρίσματα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, λίγο η κουμπάρι. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ. Είναι, η σχέση σου με το τραγούδι πώς ξεκίνησε, θέλω να πω. Η σχέση με το τραγούδι. Ακόμα πιο ακραία. Εγώ γνωστόν έχω τυπογραφείο στα Χανιά. Ναι. Δουλεύοντας λοιπόν στο μαγάζι, πάντα ήμουν ερωτευμένος με το τραγούδι. Πάντα τραγουδούσα, αλλά όπως όλοι μας στο μπάνιο. Με μικρόφωνο το σφουγγάρι. Εσύ να υποθέσω τραγουδίες και στο τυπογραφείο. Ναι, εγώ λοιπόν τραγούδα στο τυπογραφείο, νομίζοντας ότι είναι κλειδωμένη η πόρτα. Έδινα πόνο εκεί, Τερζή τραγουδούσα. Ναι. Δεν το ξεχνάω. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα έναν τύπο μέσα με κουστούμι τότε. Λέω, αυτός από πού μπήκε. Δεν μ' αρέσει.
Δεν τα πολυλογώ, ήταν ο Στέφανος ο Καρασαβίδης, τότε μαέστρος στα Άστρα. Και τον έχουμε φιλοξενήσει πολύ στο Στέφανο εδώ. Μου λέει, ήρθα να βγάλω κάρτες, αλλά έβγαλα λαβράκι. Λέω, ο τρελός είναι αυτός. Κάτσε να δω πώς θα τον βγάλουμε στο μαγαζί. Καλλιτέχνης, παιδί μου. Ναι, μου λέει, έχεις χρόνο. Βγαίνει έξω, φέρνει ένα μπουζούκι, μπαίνει μέσα. Καθίζει. Για πάμε. Για πάμε, ναι, κατευθείαν. Μου λέει, πες αυτό, το έχεις στόχο. Λέμε 2-3 τραγούδια. Κάναμε γύρω στις 15 μέρες πρόβες. Και τότε γεννήθηκαν οι Ταραχοποιοί. Mm-hmm. Το συγκρότημα Ταραχοποιοί, ναι. Που δεν υπάρχει πλέον. Και κάναμε τα πρώτα μας live σαν Ταραχοποιοί. Από εκείνη τη μέρα, από το πρώτο live μας και μετά, καθιερωθήκαμε στο δύσκολο τόπο μας. Για πες τώρα για αυτό. Γενικότερα. Γιατί αυτό είναι η αρχή, τι, νομίζω. Δύσκολη η νύχτα στα Χανιά. Ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δύσκολη μέρα και η νύχτα στα Χανιά. Δύσκολα τα Χανιά γενικότερα. Τα Χανιά. Σαν πόλη, σαν άνθρωποι και σαν νοοτροπία και σαν κουλτούρα. Ναι. Και σαν... ναι. Δεν είμαστε κακοί. Αλλά δεν είμαστε και καλοί. Αλλά να πεθάνει η κατσίκα του διπλανού μας. Δέχτηκες πόλεμο, θες να μου πεις. Δηλαδή, όταν ξεκίνησες να δουλεύεις νύχτα στον χώρο του τραγουδιού με τους συνεργάτες σου, δέχτηκες πόλεμο ότι από συναδέλφους. Από όχι μόνο συναδέλφους. Γενικότερα δέχτηκα πόλεμο. Μα, πόλεμο για γιατί, γιατί ο Γιάννης ο Γιαννουδάκης δεν είναι τραγουδιστής καταρχήν. Έτσι. Και δεν το είπα ποτέ ότι είμαι τραγουδιστής. Πάντα έλεγα ότι κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό που μου αρέσει. Και το κάνω για πάρτι μου και άμα περνάω καλά εγώ θα περάσει και ο κόσμος από κάτω. Και τι ωραία που είναι να κάνω μπράβο. Αυτό που γουστάρω και μου δίνεται και η ευκαιρία λοιπόν, αυτή. Έτσι. Σε κάποιους δεν άρεσε αυτό. Ίσως γιατί όντως οι άνθρωποι έχουν πάει οδείο, έχουν φάει τα χρόνια τους. Δεκτό, όχι σεβαστό. Όλοι. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Τέλος πάντων, όσοι δεν ξέρω. Τέλος όσοι τέλος πάντων, ναι. Δεκτό και σεβαστό, σεβαστότατο το να έχει σπουδάσει τη μουσική. Εγώ δεν έχω σπουδάσει. Επειδή λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι παίζανε σε κάποια μαγαζιά, τραγουδούσαν ή τέλος πάντων τι κάνανε. Και επειδή εγώ βγήκα από το πουθενά. Και όχι από το πουθενά, από το τυπογραφείο. Βγήκε, συγγνώμη κιόλας. Από το τυπογραφείο λοιπόν. Και τους χάλασα την πίτα. Επειδή εγώ γέμιζα μαγαζιά, ο ερασιτέχνης γέμιζε μαγαζιά και οι επαγγελματίες δεν. Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα ναι, αυτό. Ναι, ναι, θεατρικές παραστάσεις που οι ερασιτέχνες στο οποίο γεμίζουν τα θέατρα έτσι. Και οι επαγγελματίες μένουν. Και επίσης, αυτό πειράζει έτσι στο σανίδι. Θυμήθηκα και την Σούλα Διαβάτη που την πείραξε ο Ρουβάς επίσης. Γιατί ο Ρουβάς δεν είναι ηθοποιός. Πρέπει να τραγουδιστείς. Αυτό που προσπαθούν οι άλλοι. Να σε βάλουν στα δικά δεν έχεις δικαίωμα σε αυτή τη ζωή και σε αυτή την πόλη να είσαι ό,τι γουστάρεις και να κάνεις ό,τι γουστάρεις από τη στιγμή που δεν ενοχλεί τον άλλον. Είμαι ερωτευμένος με τα Χανιά, έτσι. Είμαι άρρωστος με τα Χανιά. Όχι, ρε, παιδί μου, δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Επειδή έχω ζήσει όμως σε 5-6-10 πόλεις γύρω-γύρω. Παντού γίνονται όμως νομίζω. Όχι σε τόσο βαθμό. Ίσως επειδή εδώ πέρα τα ζεις εκ των έσω, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Είναι πιο μικρή κοινωνία. Ναι, και ο ανταγωνισμός όμως είναι παντού, νομίζω, ο ίδιος. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, περίμενε λίγο. Περίμενε. Είμαι εγώ και δεν έχω σπουδάσει την τηλεόραση, ούτε βγήκα ποτέ να πω ότι είμαι δημοσιογράφος και ναι, η δουλειά μου. Τα πτυχία μου, τουριστικά επαγγέλματα. Και βρίσκομαι στον χώρο της τηλεόρασης γιατί το γουστάρω, γιατί το αγαπάω. Γιατί το έχεις. Και προσπαθώ, δεν ξέρω αν το έχω, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Γιατί προσπαθώ να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Γιατί να ενοχλώ όταν δεν ενοχλώ εσένα που κάνεις το αντίστοιχο και μπράβο σου και μαγκιά σου. Δεν σε ενοχλώ. Γιατί θα πρέπει. Ενοχλείται ο άλλος. Γιατί όμως. Ενοχλείται γιατί σου λέω. Είναι η πίτα. Γιατί είναι η πίτα. Γιατί αυτός ήξερε ότι έχει 10 ανθρώπους και τον στηρίζουν. Επειδή καλός, κακός, δεν ξέρω. Ο κόσμος το κρίνει αυτό καθημερινά. Ο Γιάννης υπήρχε στη νύχτα. Ήταν σαν πελάτη στη νύχτα. Τα ακούμπαγε στη νύχτα, τα ακούμπαγε στη Γογό που τραγουδούσε, στον Νίκο που είχε μαγαζί. Γενικότερα γύρισα και εγώ απολαμβάνω στην ουσία τις δημόσιες μου σχέσεις, τις απολαμβάνω τώρα με το τραγούδι. Άρα λοιπόν, όταν τραγουδάει κάποιος χύψη σε ένα μαγαζί που ξέρει ότι έχει 50 ανθρώπους στάνταρ και βγήκε ο Γιάννης που τραγουδάει δίπλα στο διπλανό μαγαζί και έχει 250 και αυτός και οι 50 πάνε στους 250, άρα ενοχλώ. Άρα λοιπόν, θεωρείς ότι κάποιος προσπάθησε να σου κλείσει τις πόρτες, κάποιοι τέλος πάντων. Καθημερινά. Καθημερινά. Το θέμα είναι βέβαια τι κατάφεραν. Κατάφεραν. Κατάφεραν αυτή τη στιγμή, γιατί προλαμβάνω τις ερωτήσεις σας τώρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχω μουσική στέγη στα Χανιά το χειμώνα. Έχεις κάνει live όμως όχι μόνο στα Χανιά. Έχεις κάνει και στην Αθήνα, έχεις δουλέψει. Έτσι, έχω δουλέψει στην Αθήνα. Σε μαγαζιά της Αθήνας. Ναι, έχω δουλέψει σε δύο μαγαζιά στην Αθήνα. Όπως και τώρα το χειμώνα έχω κλείσει κάποιες δουλειές στην Αθήνα. Ναι. Έχεις κλείσει στην Αθήνα και στα Χανιά, όχι. Όχι. Για τα Χανιά είπαμε. Δεν είμαι τραγουδιστής. Δεν χωράς πουθενά. Δεν χωράω πουθενά. Έχω παχύνει κιόλας. Στην Αθήνα όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που
Είναι μεγαλύτερα τα μαγαζιά εκεί, γι' αυτό. Μάλλον. Εδώ ποια ήταν η δικαιολογία, αν ας πούμε... Δεν υπάρχει δικαιολογία. Απλά δεν γινότανε προτάσεις, δεν. It's okay. Εσύ ενόχλησες καθόλου επιχειρηματίες της πόλης. Να πεις, παιδιά, έχω αυτό να σας παρουσιάσω. Θέλετε? Μπήκε στη διαδικασία αυτή. Εγώ, γουλά μου, είμαστε. Πέντε άνθρωποι, όλοι και όλοι. Δεν ξέρουμε και τι κάνει ο Γιάννης και πότε το κάνει και πού το κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε Αθήνα το χειμώνα, κάποιες εμφανίσεις, 3-5 μάλλον. Ναι. Έχουμε στην Κύπρο κουβέντα τώρα αυτές τις μέρες για να κλείσουμε στάνταρ, να πηγαίνω κάθε εβδομάδα εκεί, στην Κύπρο. Πολύ ωραία. Ή έστω κάποια live, τέλος πάντων. Και είναι και άλλο ένα δυνατό που αυτό το περιμένω πώς και πώς, με μία μάνατζερ από την Αστόρια που περιμένω να φύγω Νέα Υόρκη για να κάνουμε 5 συναυλίες. Εκεί θα δεις άλλους Έλληνες και άλλη νοοτροπία. Αυτό είναι το μόνο σου. Εκεί θέλω να πάω. Δεν είναι τρομερό όμως να έχεις προτάσεις. Στην Αμερική πάμε στην μαζί Αμερική, με την Τζούλη την Τζόλκα. Με την Τζόλκα, τη Βασιλική από τον Μπρούσκο. Που θα πάμε εκεί. Όπου ήταν να κάνετε και εδώ μια συνεργασία, ναι. Δεν ήταν να γίνει μια συνεργασία εδώ. Ναι. Ήταν να γίνει απλά. Τι πήγε στραβά, γιατί είδαμε φωτογραφίσεις, είδαμε αφίσες, είδαμε. Ήταν όλα έτοιμα 2 μέρες πριν, επειδή εγώ έχω ένα θέμα υγείας, ναι. Γενικότερα τέλος πάντων, λίγο σοβαρό. Με την πίεση όλη των πραγμάτων, μου συνέβη. Έριξε ρολά ο οργανισμός. Ναι, έριξε ρολά ο οργανισμός και δεν καταφέραμε να γίνει. Είδες λοιπόν όμως ότι θα γίνει, όμως, κάθε εμπόδιο για αυτό. Θα γίνει, κάθε εμπόδιο σίγουρα για καλό. Θα γίνει μέσα στο. Το επόμενο έτος θα το κάνουμε και στα Χανιά. Πιέστηκες. Και στα Χανιά, δηλαδή, και στην Αμερική όμως. Ναι, στην Αμερική θα γίνει μάλλον πιο πρώτα. Τέλεια. Εντάξει, θα δώσεις και στον οργανισμό την ευκαιρία να το. Ναι. Δεν μου λες, τώρα όμως είσαι καλά, είσαι εδώ μαζί μας, στο κόκκινο, περνάς καλά. Τέλεια. Θες να μας πεις ένα τραγούδι, να μας πας μέχρι τις διαφημίσεις. Πάμε. Για πάμε να τον ακούσουμε τον Γιάννη. Και να σας ενημερώσουμε μέχρι να ετοιμαστεί ο Γιάννης ότι με την επιστροφή μας θα ανακοινώσουμε και τους νικητές που θα ταξιδέψουν στο τρίμερο, το τρίμερο της 28 Οκτωβρίου, εντελώς δωρεάν. Για Λάνια Σιλάνης, για Κύθυρα ή Γήθιο, αναλόγως βέβαια τι έχει. Τα έχουμε τα ονόματα εδώ, παιδιά. Είστε έτοιμοι. Για να δούμε ποιοι ήταν οι τυχεροί. Γιάννη και Κώστα, οπότε είστε έτοιμοι, μας πάτε εσείς σε διαφημίσεις. Τέλεια. Τα ίδια απ' την αρχή. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά. Νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό. Χαμένοι από χέρι, χαμένοι και οι δυο. Ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά. Λόγια, 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 λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Τι να σου πω, τι να μου πεις κι εμένα. Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο, με ζάρια πυρεγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά. Νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό.
χαμένοι από χέρι, χαμένοι και οι δυο. Ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά. Λόγια, 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 λόγια ψεύτικα. Νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό. Χαμένοι από χέρι, χαμένοι και οι δυο. Ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά. Λόγια, 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 λόγια ψεύτικα. Λόγια ψεύτικα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο κόκκινο και στην νέα τηλεόραση. Παρέα με τον Γιάννη του Γιαννουδάκη, με τον οποίο και μιλάμε και τραγουδάμε και περνάμε εμείς τουλάχιστον. Τι μ' ακουμπάει και... Ένα πολύ ωραίο απόγευμα, Γιάννη. Στο κόκκινο. Και ανακαλύπτουμε και. Είσαι. Δεν βλέπεις. Δεν είναι τυχαίο. Όχι μόνο ενδυματολογικά όμως, γενικότερα περνάς καλά μαζί μας, την αλήθεια. Πάντα, πάντα είμαι στα κόκκινα. Ναι. Και πάντα επιλέγω που θα περνάω καλά για να πάω. Ορίστε. Και ορίστε. Είμαστε και στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε μία πλευρά σου που δεν την ξέραμε μέχρι τώρα, έτσι. Κανείς. Τραγουδιστικά. Κανείς. Τραγουδιστικά είναι η πρώτη εδώ φορά. Εδώ το ίδιο. Ωραία. Σου λέει καλά-καλά. Δεν... Δεν, ούτε εγώ δηλαδή μπορούσα να πιστέψω ότι μπορώ να πω τέτοια τραγούδια. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που πειραματίζονται. Ειλικρινά. Δεν φοβούνται να αρέσουν λιγάκι. Καλό τον Ταμπαντούπα, έτσι. Καλό το ανεβείτε στα τραπέζια. Αυτό όταν το τραγουδάω μ' αγγίζει. Και φαίνεται. Το ένα είναι καθαρή διασκέδαση. Ναι. Εδώ είναι και, μπαίνει και η ψυχαγωγία. Και όχι, είναι, μπαίνει είναι και... τα βιώματα. Δηλαδή, στο κάθε τραγούδι, γιατί έχει περίεργο στίχο εδώ, στίχος, υπάρχει στίχος. Δηλαδή, το ταυτίζεις και με μια ιστορία. Το ταυτίζεις με μια ιστορία σου. Γι' αυτό και παρατηρώ, όποτε τραγουδάω αυτά τα τραγούδια, ότι δεν πολύ ανοίγουν τα μάτια μου. Με τους ανθρώπους που επιλέγεις να συνεργάσεις, τι θέλεις να... Με τους ανθρώπους που επιλέγεις να συνεργαστείς, πώς θες να είναι, τι σε ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Με ενδιαφέρει καταρχήν να είμαστε φίλοι. Και με ενδιαφέρει περισσότερο όταν τελειώσει η συνεργασία μας να είμαστε φίλοι. Mm. Αυτό. Άρα λοιπόν, ψέμα, ρουφιανιές, μισόπλατες μαχαιριές. Κάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ τη νύχτα, έτσι, και το ξέρεις καλύτερα από εμάς. Τη μέρα παίζουν περισσότερες. Ναι. Απλά δεν φαίνονται. Τη νύχτα ακούγονται. Ακούγονται περισσότερο. Έτσι. Η μέρα έχει πιο πολλές μαχαιριές, λέω εγώ. Και γενικότερα, οι μεγαλύτερες βρωμοδουλειές που γίνονται, μέρα γίνονται. Στο φως της μέρας. Στο φως της μέρας. Έχει πιο μεγάλη. Γιατί λες, μπα, αποκλείεται εσύ η μέρα, θα γίνει. Δεν είσαι και υποψιασμένος. Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, αυτά λέω. Περισσόπλες μαχαιριές. Αυτά. Δεν, νομίζω ότι με όποιον και αν έχω συνεργαστεί ως τώρα, είτε σαν. Με τους μουσικούς μου γενικότερα ή με τραγουδιστές άλλους, δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Mm-hmm. Συνήθως έχουν οι υπόλοιποι. Μαζί σου. Μαζί μου. Αλλά δεν κάνουν συνεργασία μαζί μου αυτοί που έχουν πρόβλημα. Ωραία, αν εγώ σε ρωτούσα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, σε ρωτούσα, δεν φοβήθηκα. Πέρυσι ή πρόπερσι, δεν φοβήθηκα, που δεν το έχει κάνει κανείς νομίζω τώρα, να κάνω συνεργασία με έναν τραγουδιστή και να κάνουμε δύο άντρες, δηλαδή να κάνουμε πρόγραμμα. Ένα χειμώνα ολόκληρο με τον Βένο το Μουσουράκι. Mm-hmm. Έχω κάνει και συνεργασία με τη Βάσο Σταυρουλάκη. Έχω κάνει συνεργασία με την Αργυρό του Μπουζουνιεράκη. Ωραία, προβλήματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είσαι άνθρωπος λοιπόν που φτάνεις στο κόκκινο και που δεν μάσες τα λόγια σου και δεν κολώνεις και πουθενά, το λέω έτσι πάρα πολύ λαϊκά. Ήθελα να σε ρωτήσω με ποιον χανιώτη, καλλιτέχνη, τραγουδιστή, διασκεδαστή, εραστέχνη, επαγγελματία θα ήθελες να συνεργαστείς. Αλλά επειδή μας είπες για συνεργασίες, αν σε ρωτούσα και είναι στην κρίση, αν θες να απαντήσει, όχι, δεν σε υποχρεώνει κανείς. Αν σε ρωτούσα με ποιον καλλιτέχνη δεν θα ήθελες να συνεργαστείς, από τη χρειά, θα μου έλεγες. Δεν έχω πρόβλημα να σου πω. Mm-hmm. Σίγουρα με πιο πολύ μεγάλη άνεση μπορώ να σου πω με ποιον θέλω να συνεργαστώ αυτή τη στιγμή. Με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς? Με την Κική την Καραγατσάνη, και της το έχω πει και πολλές φορές. Έχετε συνεργαστεί ξανά? Δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ, αλλά αυτή η συνεργασία πιστεύω ότι θα είναι, αυτό που θες, κλάσεις ανώτερη από όλους τους υπόλοιπους. Δεν θα έχουμε αντίπαλο. Δηλαδή με την Κική θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα ντουέτο σε οποιοδήποτε μαγαζί και να μην πέφτει καρφίτσα
και να βγαίνουν όλοι από το μαγαζί και να είναι ευχαριστημένοι. Γιατί και εκείνη είναι ένα άνθρωπο που ξέρει να διασκεδάσει. Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Του τύπου και τη ψηλή μύτη είναι ότι θα μπει σε ένα μαγαζί σαν πελάτη. Δεν λέμε τώρα όταν τραγουδάει. Εγώ έτσι του κρίνω στου ανθρώπου, όχι όταν τραγουδάει ή όταν. Τον βλέπω από την καθημερινότητά του. Η Κικίτσα λοιπόν θα μπει σε ένα μαγαζί και θα διασκεδάσει. Δεν θα το παίξει και καλά, ήρθα εγώ είμαι. Θα χοροπηδά εκεί, θα πίνει, θα βλέπει κόσμο, θα χαιρετάει. Θέλει να περνάει καλά ο κόσμος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα μπορεί να συνεργαστεί αυτό. Μαζί μου. Έτσι. Γιατί όταν θα βγούμε πάνω να τραγουδήσουμε. Θα περάσετε καλά πρώτα απ' όλα εσείς. Θα περάσουμε καλά εμείς. Θα περάσουμε λοιπόν καλά εμείς. Θέλουν, δεν θέλουν να περάσουν και οι υπόλοιποι. Σωστά. Λοιπόν, για βολέψω τώρα εκεί στο θρόνο σου. Μα έτσι είμαστε εμείς εδώ, σας βασανίζουμε. Και πριν μας πας, γιατί τώρα πρόσκειται, θα μας πεις και το ακαπέλα, προετοιμάσου. Μάλλον τζάμπα τον Κώστα έπρεπε να κρατήσω εδώ και να διώξω εσένα. Δεν έχεις προετοιμαστεί με τι ακαπέλα θα. Θα μου τα πεις όλα, αφού πρώτα ανακοινώσουμε για να μην το ξεχάσουμε και να μην το παραλείψουμε τους νικητές που ταξιδέψουν εντελώς δωρεάν μέχρι το Γήθιο ή μέχρι τα Κύθρα που εκείνοι επιλέγουν. Και που προέκυψαν μετά από κλήρωση φυσικά, μέσα από το διαγωνισμό που τρέχαμε για δύο ολόκληρες εβδομάδες. Οπότε, να δούμε. Μην ξεχνάτε έχουμε ότι. Άντρα και έτσι κι αλλιώς, βέβαια, αλλά πριν τους πει να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς, να ξέρετε ότι για αυτή την τρίμερη κρουαζιέρα ουσιαστικά υπάρχει έκπτωση 50% για όλους. Ταξιδεύετε όλοι με 50% έκπτωση και για το γιοταχή και για την καμπίνα και για το κατάστρωμα, για όλες τις θέσεις. Η Αλέκα η Βλαχάκη. Για πάμε να τη δούμε την Αλέκα και την κοινοποίησή της. Να το θα κορίτσι. Θα πάει δωρεάν. Αλέκα Βλαχάκη, θα πάρεις ακόμα έναν άνθρωπο μαζί σου, φίλο σου, άντρα σου, ο αδερφός σου, ο συγγενής σου. Το αυτοκίνητό σας. Και γιοταχή και καμπίνα και θα πας ή Κύθρα ή Γήθιο όπου εσύ επιλέξεις εντελώς δωρεάν. Προσφορά από την Lanessi Lines και το κόκκινο και θα επιστρέψεις και να μας στείλεις και μια φωτογραφία αν πας στα Κύθρα. Θέλω από τους καταράκτες της φώνης σας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να για οποιοδήποτε λόγο να πάτε, πρέπει να συνοηθείτε με την Lanessi. Να στείλετε εμάς. Θα πάμε εμείς. Εσύ πας, ε. Λοιπόν, και ο Κώστας ο Κορακάκης επίσης θα ταξιδέψει με ακόμα ένα άτομο με όλες αυτές τις. Τις παροχές υπηρεσιών που είπαμε και στην Αλέκα. Μπορούμε να πάμε εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα. Κώστα, ακούσα. Νομίζω εμείς εδώ θα μείνουμε και θα πάνε τα παιδιά και θα ταξιδέψουν δωρεάν. Συγχαρητήρια, θα σας ενημερώσουμε φυσικά. Ελπίζω να περάσετε τέλεια. Αχ, ζηλεύω, ζηλεύω. Και Γιάννη, ακαπέλα. Τι θα μας πει. Και εγώ ήμουν έτοιμο να σου πω τραγούδι κανονικό. Ναι, κανονικό τραγούδι θα είναι, απλά δεν θα έχει τη μουσική. Λοιπόν. Θα είχα σκοπό να σου πω ένα τραγούδι ακαπέλα, αλλά. Στο μυαλό μου έχω βάλει κάτι άλλο. Θα σου πω το τραγούδι που είχα τραγουδήσει στον Μπρούσκο. Στη σκηνή που δείχνατε πριν, τραγουδούσα. Ναι, αλλά τραγουδούσες ριζίτικα, αν δεν κάνω τραγουδούσα λάθος. Ριζίτικα. Θα τραγουδήσεις ένα ριζίτικο. Θα πεις ένα ριζίτικο. Ναι. Να πεις ένα ριζίτικο. Να πεις ένα ριζίτικο εδώ στο κόκκινο. Κάνουμε ακόμα πιο πολύ τη διαφορά. Για πάμε να σε ακούσουμε. Είναι το δεύτερο ριζίτικο εντωμεταξύ που ακούγεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή, έτσι. Με τη μόνη διαφορά ότι. Συνηθίζεις αυτό να το έχεις. Κοίταξε. Ο Γιώργος ο Χαιρέτης που μας είπε το πρώτο ριζίτικο τραγουδάει και κριτικά. Ο πατέρας μου έχει τραγουδήσει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ριζίτικα τραγουδούσε ο μπαμπάς. Από μικρό παιδί λοιπόν είμαι μέσα στα τραπέζια, στα ριζίτικα, γενικότερα αγγιλώτες, στη Βάνια. Δεν τα έβαλα για τον Μπρούσκο. Έπρεπε να τα βάλει. Τα φόραγε και πριν. Τα φόραγα και πριν. Άρα λοιπόν, μια πολύ καλή ευκαιρία είναι να σας πω αυτό. Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς είναι ραψωδικό και δεν θέλει μουσική. Ωραία. Τέλεια. Για δες περβό, για ιδες περβό, λινόμορφο, για ιδες κατάκρια βρύση στο περιβόλι μας. Για ιδες κατάκρια βρύση στο περβό, στο όριο περβόλι μας το όμορφο. Γιάννη, έλα ρε Σιγιάννη, μας φτάνει στο κόκκινο. Εντελώς όμως. Εντάξει, αυτά μου βγαίνουν πιο εύκολα. Δεν θέλουν και πρόβα. Έλειωσε και πιο άνετα. Λοιπόν, δεν έχουμε να ανακοινώσουμε εμφάνισή σου κλείνοντας για τα Χανιά. Έχεις κάνει προγραμματισμένες εμφανίσεις. Έχεις προγραμματισμένες εμφανίσεις στην Αθήνα. Είναι στα Σκαριά, η Νέα Υόρκη, η Κύπρο κτλ. Αν μετά την εμφανίσή σου στο κόκκινο έχεις και εμφανίσει στα Χανιά, θα μας το πεις. Να τις πούμε. Αν έχω εμφανίσει στα Χανιά.
Θα γίνει ένα θαύμα. Σκεφτώ, εκτός ότι θα γίνει ένα θαύμα, σε αυτό το θαύμα λοιπόν θα είστε στο πρώτο τραπέζι να το απολαύσετε, χωρίς βέβαια να πληρώσετε τίποτα, έτσι. Ωραία, okay. Ωραία. Την αποδεχόμαστε την πρόσκληση. Να είστε καλά. Με εσάς κλείνουμε, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς που ήσασταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να διασκεδάζετε. Μίλησε πολύ σήμερα, έτσι. Έχει μιλήσει, έχει μιλήσει πολύ. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε ξανά σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχετε μόνο επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα υπόλοιπα θα τα λέμε να έχουμε και αποτυχίες, δεν πειράζει, να μαθαίνουμε από αυτές. Εμάς μας αρέσουν. Εγώ θέλω να έχετε μόνο επιτυχίες. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Λάθη να κάνετε, να μαθαίνετε και να μην έχετε αποτυχίες. Σωστά. Εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα στις 4. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γιάννης Γιαννουδάκης για το τέλος. Χωρίς ώρες, μα το Θεό τόσο πολύ ανάγκη που τρέχουν απ' τα μάτια μου θάλασσες και πελάγι. Στείλε ένα γράμμα, μια συλλαβή. Αν έχεις το Θεό σου που κρεμώμαι απ' τα χείλη σου κι είμαι στο έλεος σου. Ανάθεμά σε, δε με λυπάσαι που κι εγώ με κελιώνω. Με κάνες να σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Κάνει οι σκέψεις μου μες του μυαλού τα υπόγεια. Πόσα θέλω να σου πω και δεν υπάρχουν λόγια. Αναθεμάσαι, δε με λυπάσαι που κι εγώ με κελιώνω. Που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μ' αραζώνω. Που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μ' αραζώνω.